Παιδιά καλησπέρα, καλή χρονιά να έχετε με υγεία, το e 2024 έχει μπει φωτιά και σαν πρώτο review θα σας δείξω το Nolan X Series H804 RS μόλις ήρθε στην Ελλάδα και πάμε να το κάνουμε review αλλά πριν το ανοίξω να σας πω δύο 3 βασικές διαφορές που έχει με τον προκάτοχό του το X Lite H803 Η Nolan τις ακριβές σειρές της, τα fiber class carbon και τα carbon τα ονόμαζε X-Lite. Όχι Nolan. Οπότε τα κουτιά ήταν πράσινα και λεγαν x X-Lite. Σταμάτησε πλέον τι ακριβέ σειρέ να τι λέει X-Lite και τι λέει Nolan. Όπω έλεγε α πούμε και τα πολυκαρμπονικά τη κράνη. Οπότε μόνο τα λεγόμενα X-Lite που πλέον λέγονται Nolan είναι τα λεγόμενα X-Series. Είναι τα Nolan, όπω βλέπετε εδώ. Αλλά αλλά series, οπότε 1803 ο προκάτοχος έβγαινε σε 1803 απλό, και σε είχε 803 αρές που είχε και την αεροτομή το spoiler πίσω το οποίο μπορούσες να το βγάλεις στο αρές και να βάλεις τον αεραγό τον πολύ μικρό που είχε και το απλό. Το H804 πάρα πολύ καλά σκεφτήκανε και βάλανε μόνο H804 RS. Οπότε έχεις την αεροτομή το σπολεράκι το οποίο μπορείς να το βγάλεις και να βάλεις τον μικρό αεραγό στο πίσω μέρος για να μην θυμίζει τόσο αγωνιστικό. Πάμε όμως όσο ανοίγουμε το κράνο να σας λέω και άλλα πράγματα για το Nolan, πήγα να πω X-Lite παιδιά, για το Nolan X Series 1804 RS. Ένα άκρο αγωνιστικό κράνο, το οποίο παιδιά έχει πάρα μα πάρα πολλέ διαφορέ από τον προκάτοχό του, οι οποίε είναι και σημαντικέ, είναι αυτέ οι πινελιέ που λέμε πολλέ φορέ. Κοντά μα έχουμε τη ρέπλικα του Τσέκα, 1800 RS ρέπλικα Τσέκα, που είναι και το πιο ακριβό τη σειρά. Είναι όλο βαμμένο στο χέρι, πάρα πολύ σημαντικό. Όλε αυτέ οι χρυσέ πινε... πινελιέ είναι παιδιά στο χέρι. Θέλει πάρα πολύ χρόνο και κόπο και τέχνη Πρέπει να είσαι καλλιτέχνη για να το κάνει. Είναι όλα τα κράνη handmade. Τα έχω δει με τα μάτια μου σε βίντεο και φωτογραφίε και φτιαγμένα στην Ιταλία εξ ολοκλήρου. Μπροστά μα βλέπουμε ένα πάρα πολύ αγωνιστικό αεροδυναμικό κράνο με πάρα πολλά κοψήματα. Πολύ σημαντικό έχουν αλλάξει ζελατίνα και την έχουν βάλει όχι πλέον με κλειπ αλλά με βιδωτά κουμπόματα που θα το δείξω σε λίγο που το κατατάσσουν ακόμα πιο αγωνιστικό. Πάρα πολύ σημαντικό και του δίνουν ένα respect και ένα μπράβο ότι έχουν κρατήσει ίδιε τιμέ με το 803 και δεν βγάλανε ένα μοντέλο το 804 και το ακριβήναν 50% ευρώ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι ένα φθηνό κράνο, είναι ένα high-end κράνο και η Nolan όλα τη αυτά τα χρόνια, γιατί έχει ξεκινήσει από το 1800 και βγάζει πάρα πολλά χρόνια. Εγώ το 802 σε carbon, που ήταν από τα πρώτα carbon που έβγαλε η Nolan. Είναι όλη τη τεχνογνωσία σε αυτό το κομμάτι και να πούμε ότι. Έχει ένα RD τμήμα η Nolan που ασχολείται μόνο με του αγωνιζόμενου MotoGP και SBK Γι' αυτό έχει και κάποιου αγωνιζόμενου και έχει ειδικά σχεδιασμένα κράνη. Και έχει ένα τμήμα RD το οποίο προσπαθεί συνέχεια να τα αναπτύσσει για του αγωνιζόμενου. Και όλη αυτή τη τεχνογνωσία την οποία παρέχει, αλλά αντλεί και από του αγωνιζόμενου, έρχεται και τη βάζει εδώ πέρα. Και είναι ένα high-end κράνο το οποίο, παιδιά, έχει όλη την τεχνογνωσία τη Nolan. Και να πούμε σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι η Nolan Pavla x γιατί πλέον θα λέμε μόνο Nolan, φημίζεται πάρα πολύ για το πόσο ελαφρύ είναι ένα κράνο, για την εφαρμογή τη. Έχει φανταστική, είναι βελούδι η εφαρμογή τη. Για την αεροδυναμική τη, γενικά έχει ένα high-end κράνο το οποίο μπορεί να κοντράρει στα ίσια και σοή και άρα. Πάμε τώρα για το λέω του αληθέ, λίγο στην τιμή του. Λοιπόν, πάμε στον προκάτοχο. X Lite 803 RS Golden Edition. Θα το δείτε και κάτω. 661 ευρώ το προηγούμενο μοντέλο. Και πάμε τώρα. Nolan X Series 1804 RS Golden Edition. Το ίδιο κράνος με την ίδια χρυσή ζελατίνα, το Golden Edition 660 ευρώ. Δηλαδή και ένα ευρώ φθηνότερα. Κοντά μα έχουμε, όπω σα είπα και νωρίτερα, τη ρέπλικα του Τσέκα. Που ο Τσέκα, ο Κάρλο Τσέκα, τρέχει πάρα πολλά χρόνια με κράνη Nolan και Xlite. Και μπορείτε να δείτε ότι και στου αγώνε, επειδή ήθελε να μπραντάρει τον Nolan και όχι το Xlite, γιατί δεν το ξέρει πολλοί κόσμο. Δεν ήξερε ότι είναι η ίδια εταιρεία. Δεν είναι, είναι δύο μπραντ. Απλά αυτή η εταιρεία έκανε split το φθηνό και το ακριβό μοντέλο. Και αποφάσισε πλέον ότι έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ δυνατό μπραντ που σου λέει Δεν θέλω πλέον να σπλιτάρω στην Xlite. Πλέον θα τα λέω όλα Νόλαν, τα ακριβά εξήρι και τα πολυκαρμπονάτα Νόλαν. Σε πάρα πολλού αγώνε και ο Κάρλο Τσέκα και πολλοί άλλοι αναβάτε και στο, στα Superbikes και στο MotoGP, τα κράνη του είχαν το λόγο Νόλαν γιατί θέλανε να φαίνεται περισσότερο γιατί αυτή ήταν η εταιρεία. Η Νόλαν ήταν ανέκαθεν η εταιρεία που είχε πρώτο ξεκινήσει το 1972, αν θυμάμαι καλά. Πάμε λίγο να πούμε step by step τι τιμέ από το πιο φθηνο χ H804 μέχρι και το πιο ακριβό. Είναι τέσσερι διαφορετικέ τιμέ. Είναι το απλό, το πουρο, το οποίο είναι στα 622 ευρώ, μετά βγάζει τα Hot Lab και τα Golden Edition, Silver Edition, τα Edition γενικά με τις κάθε δέσεις, είναι στα 660 ευρώ. μετά βγάζει κάποια γραφικά, δύο χρωματισμούς, οι οποίοι είναι στα 766 ευρώ και μετά βγάζει και δύο τρεις ρέπλικες, το SBK, το Ceka και ένα ακόμη. Τα οποία είναι στα 862 ευρώ. Βλέπουμε ένα μεγάλο ευρώ στιμών. Σίγουρα, όποιο θέλει παιδιά να πάρει ένα κράνος στο οποίο είναι βαμμένο στο χέρι και είναι ακραία τα γραφικά του, θα πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σαν εφαρμογή ποιότητα υλικών δεν αλλάζει τίποτα. Δίνει 200 ευρώ παραπάνω για να πάρει ένα κράνο το οποίο θα έχει βέβαια για τη φημέ ζελατίνα μέσα. Για το πουρο δεν την έχει μέσα. Αλλά έχει και τρομερά γραφικά. Πάμε τώρα να μπούμε στο Nolan x 804 πιο βαθιά και να ξεκινήσουμε και να πούμε. Έχουμε ένα κράνο μπροστά μα το οποίο είναι medium. Ζυγίζει 1420 γραμμάρια. Μία ακόμη διαφορά που έχουμε με τον προκάτοχο είναι ότι το pin lock δεν το έχουν μέσα στη συσκευασία χήμα και πάμε και το τοποθετούμε εμεί μετά. Το έχουν πάει και το έχουν βάλει στο εργοστάσιο στη διάφανη ζελατίνα. Και είναι τοποθετημένο ήδη. Όπω μπορείτε να δείτε, δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχουν πάει και το έχουν τοποθετήσει. Με αποτέλεσμα, παιδιά, να μην κάνουμε ή κάνετε καμία δαχτυλιά ή σκόνη ή ζημιά τοποθετώντα το. Πάμε τώρα ζελατίνα που είναι πάρα πολύ διαφορετική επίση. Έχει ένα διακοπτάκι το οποίο το τραβά έξω. Ή αν έχει ένα αλενάκι το οποίο το περιλαμβάνει μέσα στο μέσα μέρο, αν δείτε μπαίνει και το αλενάκι για να το σφίξει παραπάνω. Ιδάλω, τραβά αυτό εδώ έξω και είναι μια Κανονική αλουμινένια βίδα η οποία ξεβιδώνει, δεν έχει να κάνεις τίποτα άλλο, η οποία απλά ξεβιδώνει και όταν ανοίξει τη ζελατίνα, την ανοίγω τώρα. Αν τη βγάλω μόνο από το ένα μέρο, απλά βγαίνει. Οπότε μπορείτε να δείτε πόσο εύκολο είναι να βάλεις και να βγάλεις ζελατίνα. Δεν έχει ούτε κούμπομα ούτε τίποτα. Απλά έρχεται εδώ και προσαρμόζει και βιδώνει μια βίδα. Θεωρώ ότι όλοι έχετε βιδώσει μια βίδα, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο. Mm. Πάμε να συνεχίσουμε την παρουσίαση και να σα φέρω ένα άλλο χρώμα, το οποίο είναι το Golden Edition, το H804, που γράφει πιο πολύ στην κάμερα γιατί έχω πάει και έχω κάνει γιατί την τζακπινιά να τοποθετήσω τη ζελατίνα. Εντάξει, είναι, είναι ακραίο. Εκτό από τα βιδάκια που έχει δεξιά και αριστερά για να αφαιρεί τη ζελατίνα, στο εμπρό μέρο, για να ανοίξει ζελατίνα εφόσον είναι κουμπωμένη, πιέζει ένα κουμπάκι το οποίο έχει ακριβώ κάτω από τη ζελατίνα. Και όπω το πατά παραταμένα, με το ίδιο χέρι, δεν χρειάζεται δύο χέρια, σπρώχνει προ τα πάνω και ανοίγει τη ζελατίνα σε όποιο σημείο θέλει. Μπορείτε να το δείτε κι εσεί ότι η ζελατίνα το 804 σε σχέση με τον προκάτοχο, ο οποίο είναι εδώ πέρα, ανοίγει πολύ πιο ψηλά. Στην κάμερα μπορεί να μην φαίνεται, αλλά μπορείτε να καταλάβετε πόσο πιο ψηλά ανοίγει η ζελατίνα το 804 με το 803. Και θα το δείτε και από πίσω. Δείτε πόσο πιο κοντά στο κέλυφο έχει φτάσει η ζελατίνα το 804 σε σχέση με το 803. Καμία σχέση. Το ένα έχει πάει ωριακά και έχει πιάσει του επάνω αεραγού και το άλλο δεν του πιάνει με τίποτα. Οπότε, παιδιά, ζελατίνα κατεβάζοντα κουμπώνει, ακού και ένα κλακ και έχει ένα κόκκινο διακοπτάκι εδώ το οποίο το ανεβάζει και κλειδώνει. Δεν μπορεί να την ανοίξει, την ασφαλίζει. Άμα είσαι τόσο γρήγορο και είσαι στην πίστα, ρε παιδί μου, να ξέρει ότι δεν θα με τίποτα. Σφιγμένε οι με το χέρι, παλιό τρόπο, δεν έχει κάτι να φύγει. Ανοίγουμε ζελατινούλα και πάλι. Εννοείται επειδή είναι αγωνιστικό κράνο, υποδοχή για πύλοκ μέσα εξωτερικά, υποδοχή για τυρόφτο, το οποίο μπορεί να πάρει έξτρα, είτε για μια γρήγορη βόλτα για να μην χαλά ζελατίνα, είτε για χρήση πίστα. Πάμε λίγο τώρα να πούμε για του αραογού. Ένα αραογό στο εμπρό μέρο με, με ένα χέρι που ανοίγει και έρχεται ο αέρα κατευθείαν μέσα. Δύο αραογοί στο επάνω μέρο που ανοίγουν μεμονωμένα, είτε ο δεξί είτε ο αριστερό και βάζουν τον αέρα στο επάνω μέρο άμεσα και αυτή. Και ένα στο εμπρό μέρο επάνω στο μέτωπο, ο οποίο ο αέρα έρχεται ένα κανάλι από το μέτωπο μέχρι πίσω, το οποίο περνάει από εκεί όλο αυτό ο αέρα. Οπότε, παιδιά, με αποτέλεσμα αυτή η τρεις αεραγωγή που εισέρχεται πάρα πολύ αέρα να εξέρχεται από εδώ αλλά και από εδώ. Οπότε έχει τρία κανάλια εξαγωγή αέρα. Τα δύο είναι αυτά που βλέπετε που είναι πάρα πολύ διακριτικά, ωριακά δεν τα καταλαβαίνει. Είναι τόσο πολύ εντυχισμένα μαζί με το κράνο που δεν τα καταλαβαίνει κανεί. Οπότε έχουμε δύο κανάλια επαγωγή του αέρα στο πίσω επάνω μέρο και ένα στο spoiler το πίσω το αγωνιστικό που έχει μια τρυπούλα από εδώ κάτω που εξέρχεται και από εδώ ο αέρα. Μια ακόμη πολύ μεγάλη αλλαγή για το Nolan x 804 σε σχέση με το x 803 είναι το λεγόμενο bottom trim. Το bottom trim, παιδιά, είναι Γύρω-γύρω στο τελείωμα του κράνου, όλο αυτό το λάστιχο το οποίο έχει περιμετρικά. Στα παλιά μοντέλα ήταν κολλητό, με αποτέλεσμα μετά από κάποια χρόνια ή άσχημη χρήση ή άσχημε καιρικέ συνθήκε, δηλαδή πάρα πολύ κρύα ή πάρα πολλέ ζέστιε, η κόλλα ξεκόλλαγε και ήταν πολύ δύσκολο να ξανακολληθεί. Όλο αυτό το περιμετρικό κομμάτι πλέον είναι κουμποτό σε δύο μέρη, στο μπροστά και στο πίσω. Οπότε, ό,τι και να γίνει, ξεκουμπώνει και κουμπώνει. Ούτε κόλε, ούτε ξεκόλλησε ούτε τίποτα. Πάρα πολύ σημαντικό, μπράβο του. Εννοείται πω το συγκεκριμένο κράνο, επειδή έχει φτιαχτεί εξ ολοκλήρου και όλη η σειρά H804 είναι EC2206, μιλάμε για ένα καθαρά super sport αγωνιστικό αλλά και μη αγωνιστικό για χρήση γρήγορη οδηγή δρόμου ή για street naked μηχανή. Οπότε έχει double ring κούμπομα, το κλασικό. Τρομερή επένδυση, τρομερό χρώμα και πάρα πάρα πολύ καλή όταν υδρώνει, επειδή έχουν το H802 που έχει την ίδια επένδυση, βέβαια την έχουν εξελίξει πολύ περισσότερο. Φανταστική δεν υδρώνεις καθόλου μέσα, η επένδυση είναι λες και κοιμάσαι στο καλύτερο μαξιλάρι του κόσμου, όταν φοράς το κράνος παιδιά όσο ωραία φαίνεται, τόσο καλή είναι στην πράξη. Εννοείται πως τα τελευταία χρόνια έχει βάλει και τα quick release της, τα οποία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ατυχήματο τραβάς και τα δύο και βγαίνουν σιρταρωτά και βγάζει το κράνος πιο ανέμακτα σε περίπτωση ατυχήματο. Και μία ακόμη Μεγάλη αλλαγή την οποία έχουν κάνει που είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική. Θα βγάλω εντάχει την επένδυση την κεντρική να σας δείξω στο επάνω μέρος που έχουν βάλει ένα προσταφερούμενο μαξιλάρι οπότε αν θέλεις να βάλεις πιο μικρό πιο μεγάλο να το βγάλεις τελείως. Έχω βγάλει τη μισή πάνω επένδυση μπορείτε να τη δείτε την έχω αφαιρέσει μόνο από το μπροστά μέρος έχουν πάει και έχουν βάλει ακριβώς στο επάνω μέρος αυτό εδώ το σφουγγαράκι μπορεί να αφαιρεθεί. Οπότε τώρα δεν έχει καθόλου επάνω μέρο, οπότε δεν θα σε πιέζει. Και μπορεί να βάλει πιο λεπτό ή πιο χοντρό. Οπότε αλλάζει τελείω το μέγεθο το οποίο είναι το κράνο. Οπότε αν ανοίξει, μπορεί να βάλει πιο στενό. Και αν θέλει να είναι πιο άνετο, μπορεί να βάλει πιο λεπτό. Και ερχόμαστε σε αυτό που σα είπα πριν, ερχόμαστε για την εφαρμογή του. Ότι προσπαθεί, επειδή είναι ένα κράνο το οποίο πολλοί που το παίρνετε οδηγάτε και με μεγάλε ταχύτητε και σα χτυπάει ο αέρα και θέλετε να έχει σωστό fit και για την αεροδυναμική σα αλλά και για την ασφάλεια. Έχει πάει και έχει δώσει στο κομμάτι εφαρμογής το μέγιστο. Όσοι έχετε ή το 803 ή το 802, θέλω να γράψετε σχόλια. Αν φορέσετε το 804, δεν ξέρω, παιδιά πώ το έχουν κάνει. Έχουν κάνει κάτι μαγικό. Έχουν βγάλει ένα κράνο με την καινούργια προδιαγραφή που έχει πάρα, πάρα πολλού δείκτε ασφάλεια παραπάνω περιμετρικά και το έχουν κάνει πιο μαζεμένο σε σχέση με το 803 και ταυτόχρονα το ίδιο ελαφρύ. Πάρα πολλά respect στου Ιταλού. Και εννοείται πω δεν μπορούμε να παραλείψουμε το design, το οποίο μιλάει από μόνο του. Θα βάλω και το τσέκα δίπλα. Εντάξει, έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Λοιπόν, αυτά από εμά. Έχουμε παραλάβει, θα τα βάλουμε και κάτω στο link. Έχουμε κάτι πρωτοχρονιάτικα και τα έχουμε ανεβάσει στο site μόνο και μόνο για εσά, για να μπείτε να τα δείτε. Έχουμε παραλάβει κάποια κράνη, όχι πάρα πολλά, αλλά έχουμε παραλάβει και small και medium και large και Excel. Για όσου θέλετε να τρέξετε και την καινούργια χρονιά, όχι να τρέξετε αγώνε, να τρέξετε να προλάβετε και θέλετε την καινούργια χρονιά και όταν είπα να τρέξετε, να προλάβετε, να το δοκιμάσετε, όχι να το αγοράσετε, γιατί ελάτε να το δείτε γιατί θα σπίσει πείσει από μόνο του. Είναι ένα high-end κράνος, σε high-end τιμή, το οποίο είναι, αλήθεια σας λέω, όσοι είχατε ένα high-end κράνος ή είχατε το 803, είναι μαγικό, μιλάει από μόνο το κράνος. Λοιπόν, αυτά από εμά. εύχομαι να έχετε ολόψυχα μια καλή χρονιά, γεμάτη χαρές, βόλτες, να φοράτε πάντα το κράνο σας, να γράφετε πάντα κάτω σχόλια τι σας άρεσε ή τι δεν σας άρεσε, γιατί κοιτάμε να εξελισσόμαστε πάντα. Την αγάπη σας την έχουμε απλόχερα. Like, subscribe και share. Το ξέρω, έχω γίνει γραφικός. Μια καλή χρονιά να έχουμε τα φιλιά μου.